Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Περτσίνης. Θα μιλήσουμε σήμερα για το ταξίδι του πελάτη στους pure players, στις επιχειρήσεις pure players, quick commerce και omnichannel. Αυτό είναι το part 1. Είμαι e-commerce και account manager στη Unilever εδώ και ένα χρόνο και με το e-commerce ασχολούμαι από το 2018. Πάμε λίγο να θυμηθούμε πώς ήταν το ταξίδι του καταναλωτή 10 χρόνια πριν. Πήγαινε σε κάποιο κατάστημα, έμπαινε μέσα, έκανε τα ψώνια του, τα πλήρωνε, τα έβαζε πάλι στις σακούλες, τα έπαιρνε μέσα και τα πήγαινε στο σπίτι του. Έγιναν κάποια σημαντικά βήματα στην εξέλιξη του e-commerce όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από τότε μέχρι τώρα. Η τεχνολογία, τα κινητά τηλέφωνα, όλοι πλέον χρησιμοποιούμε smartphone και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το e-commerce. Τα capital controls. Ξαφνικά βρεθήκαμε στο να μην έχουμε χρήματα ουσιαστικά. Πολλά καταστήματα δεν είχαν ούτε POS εκείνο το χρονικό διάστημα, οπότε εξοικειωθήκαμε περισσότερο με το ηλεκτρονικό κομμάτι. Ο COVID, που ουσιαστικά μας έκλεισε μέσα στα σπίτια μας και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τις αγορές μας, να επικοινωνήσουμε και να πάρουμε τα προϊόντα. Εξέλιξη τεράστια υπήρξε στο supply chain και στη διανομή των προϊόντων εξαιτίας του COVID και του capital controls. Και σίγουρα η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι κάτι τελείως διαφορετικό με αυτό που ήταν πριν 10 χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πλέον. Τώρα, το 2023. Έχει πολλές επιλογές κάποιος ο οποίος κάνει αγορές ηλεκτρονικά. Οι επιλογές του είναι εξής. Μπορεί να αγοράσει ηλεκτρονικά και να το παραλάβει μετά από μια-δυο μέρες ή να το παραλάβει μέσα στην επόμενη ώρα. Ή μπορεί να το αγοράσει, να αγοράσει κάτι από ένα φυσικό κατάστημα και να το παραλάβει στη διεύθυνση που θέλει. Ή μπορεί να παραγγείλει κάτι και να το παραλάβει από ένα συγκεκριμένο σημείο από αυτά τα ωραία κουτάκια που είναι σε διάφορα σημεία στην πόλη. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει τώρα και σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να απευθυνθεί κάποιος να αγοράσει κάτι. Υπάρχουν οι pure players. Pure players είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μόνο online. Είτε δηλαδή έχουν κάποιο e-shop από το οποίο πουλάνε τα προϊόντα τους ή οτιδήποτε. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους και μέσω από τα marketplaces. Συνήθως οι καταναλωτές παραλαμβάνουν τα προϊόντα μετά από 1-2 μέρες, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορούν να τα παραλάβουν την ίδια μέρα. Παράδειγμα, το eFresh, το οποίο είναι το πρώτο ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ που είχαμε. Από το eFresh μπορεί κάποιος να αγοράσει μέσα από την ιστοσελίδα του ή από το application που έχει. Πρόσφατα ξεκίνησε μια συνεργασία με το Scrooge, οπότε μπορεί να αγοράσει κάποιος και μέσα από το marketplace. Ή να αγοράσει από το World Market, που είναι μια πλατφόρμα quick commerce. Η Tesla, από το 2019, έχει e-shop και μπορεί κάποιος να αγοράσει αυτοκίνητο online. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το πρώτο exhibition center της Tesla το 2021, στο οποίο μπορείς να πας μέσα και να δεις τα service του αυτοκινήτου, ό,τι υπηρεσία μπορεί να έχει, τα features, αλλά δεν μπορείς να το αγοράσεις. Πρέπει να το αγοράσεις μόνο online. Το eShop.gr είναι ένα κατάστημα με πληθώρα προϊόντων. Έχει διάφορα points ανά την Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να παραγγείλει online, μπορεί να το παραλάβει άμα θέλει από την αποθήκη του ή να το στείλουν στο σπίτι. Και έχω ρωτήσει για το τέλος τη γνωστή Amazon, η οποία από το 2019 έχει κάποια φυσικά καταστήματα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Τίποτα άλλο. Παντού είναι online. Η δεύτερη επιλογή του πελάτη είναι το quick commerce. Το quick commerce έχει άνθηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID. Είναι κάτι που τώρα έχει ξεκινήσει να δουλεύει στην Ελλάδα. Οι πελάτες είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν το κάτι παραπάνω, προκειμένου να παραλάβουν πολύ σύντομα αυτό που θέλουν να πάρουν. Θα το παραλάβουν από 15 λεπτά μέχρι και μία ώρα το αργότερο. Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το application για να κάνουν την παραγγελία τους. Και είναι πολύ υποσχόμενο εξαιτίας του extreme convenience που προσφέρει. Τι θα πει convenience? Παράδειγμα, πρώτο θα σας πω, είναι ένα προσωπικό παράδειγμα. Είχαμε πάει στον παιδίατρο και η μία μου κόρη έκανε επάνω της την ανάγκη της και έπρεπε να πάρω μια πάνα. Οπότε μπήκα στο application, έκανα παραγγελία, πάνες, μωρομάντιλα. Όσο καθόμασταν, χτύπησε η πόρτα της παιδιάτρου, μπήκε μέσα ο άνθρωπος διανομέας, πήρα τις πάνες, πήρα τα μωρομάντιλα, την αλλάξαμε και μετά μας κάλεσε μέσα η παιδίατρος. Δηλαδή αυτό είχε ένα χρονικό διάστημα 20 λεπτών.
Αυτό είναι το extreme convenience. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ναι, θα πληρώσει και παραπάνω, γιατί θες να πάρεις κάτι και το θέλεις τώρα και στο φέρουν στα χέρια σου. Δεύτερο παράδειγμα αντίστοιχο είναι το eFood Market, όπως επίσης και το Rabbit, που είναι αντίστοιχη πλατφόρμα. Τρίτο παράδειγμα είναι το Instastop, το οποίο είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί μέσα να μπει ο χρήστης και να βρει διάφορα καταστήματα τα οποία είναι τριγύρω του. Τα οποία μπορεί να είναι φαρμακεία, μανάβικα, κρεοπολία, κάποια συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ συνεργάζονται. Και μέσα σε μία ώρα έχεις παραγγελίες στο σπίτι σου. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να συνδυάσεις ένα καλάθι και να πάρεις λίγα πράγματα από φαρμακεία, λίγα από μανάβικο και λίγα από σούπερ μάρκετ προς στιγμής. Η τρίτη επιλογή του πελάτη είναι omnichannel. Omnichannel τι είναι? Είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά υπάρχει ένα physical store και υπάρχει και ένα online κατάστημα. Πολλές φορές οι πελάτες, οι καταναλωτές, χρησιμοποιούν και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος σε ένα κατάστημα, να δει ένα προϊόν, να το δοκιμάσει, να δει αν του αρέσει και μετά να γυρίσει σπίτι του να κάνει μία έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο για να βρει αν του ταιριάζει καλύτερα, μπορεί να βρει κάποιο άλλο χρώμα από το προϊόν που θέλει, οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο όμως. Μπορεί να δεις κάτι online και μετά να πας στο φυσικό κατάστημα να το πάρεις, γιατί θες να το ακουμπήσεις, να το μυρίσεις, να το πιάσεις, να το δοκιμάσεις, οτιδήποτε. Πολλοί επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια του COVID εκμεταλλεύτηκαν αυτό το χρονικό διάστημα και από εκεί που είχαν κάποιο απόθεμα ενδεχομένως στο κατάστημά τους να κάθεται γιατί ήταν κλειστά τα πάντα, άνοιξαν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Σίγουρα τώρα κάποιοι από αυτούς είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, οπότε ανακάλυψαν μια νέα αγορά. Και το FMCG που είναι και το αντικείμενό μας, πολλοί retailers το εκμεταλλεύτηκαν το κομμάτι αυτό και την περίοδο του COVID και επένδυσαν. Επένδυσαν σε websites, επένδυσαν σε υποδομές, σε hubs, σε dark stores. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και παραδοσιακά σούπερ μάρκετ όπως είναι ο Σκλαβενίτης, ο οποίος είναι περισσότερο ο καταναλωτής του στο physical store, είναι λιγότερο από 10% το online, παρόλα αυτά, μπορείς να κάνεις παραγγελία στο Σκλαβενίτη και να τα παραλάβεις ακόμα και την ίδια μέρα. Δηλαδή, να είσαι στο γραφείο σου, να ξεκινήσεις τη δουλειά σου, να κάνεις μια παραγγελία και να πεις: θέλω το απόγευμα 6 με 7 η ώρα να έρθουν εδώ πέρα να μου φέρουν τα πράγματα. Δεύτερο παράδειγμα, omnichannel, είναι έχω βάλει τα Zara. Γιατί έχω βάλει τα Zara, γιατί είναι πολύ γνωστά προφανώς. Έχουν πολλά καταστήματα. Από το παγκόσμιο τζίρο που κάνουν, το περίπου 25% είναι online. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή και η χρήση που γίνεται του Ζάρα και στην Ελλάδα, γιατί είναι από τις μεγαλύτερες κατακεφαλήν αγορές του Ζάρα, η Ελλάδα είναι η δεύτερη μετά την Ισπανία, είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να κάνει ό,τι είπαμε παραπάνω. Δηλαδή και να πάρει από φυσικό κατάστημα και να το γυρίσει πίσω και να το παραλάβει στο σπίτι του και να το γυρίσει πίσω σε φυσικό κατάστημα, να κάνει αλλαγή, οτιδήποτε. Ένα άλλο καλό case Omni είναι τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Στην Ελλάδα γενικά έχουμε υπερβολικά πολλά ηλεκτρονικά φαρμακεία σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρώπης, των άλλων χωρών της Ευρώπης. Υπάρχουν 10, 12, 15 ηλεκτρονικά φαρμακεία όμως τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Άμα δείτε τις αποθήκες που έχουν για να αποθηκεύουν τα προϊόντα τα οποία παραλαμβάνετε κάθε μέρα στο σπίτι σας, είναι τεράστιες. Είναι μεγαλύτερες και από ενός πολύ μεγάλου σούπερ μάρκετ. Οπότε, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία αυτή τη στιγμή μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν λέμε για φάρμακα, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες δεν ακόμα επιτρέπουν να παραλάβεις τέτοιου είδους φάρμακα, ούτε μη συφά. Οπότε ο καταναλωτής, αν πάει σε ένα φυσικό κατάστημα, θα δει πολύ λιγότερο κόσμο να μπαίνει μέσα σε σύγκριση με τον κόσμο που μπαίνει στο ψηφιακό κατάστημα. Οπότε οι περισσότερες των επιχειρήσεων είναι όμνη. Τώρα, τι κάνει ελκυστικό όλο αυτό όμως στον καταναλωτή, γιατί είναι ελκυστικό αυτό το ταξίδι στον ηλεκτρονικό κόσμο? Είναι για διάφορους λόγους. Εδώ πέρα έχω σημειώσει τους 9 σημαντικότερους. Κυρίως να ξεκινήσουμε είναι το convenience. Είναι ότι μπορείς να είσαι στο σπίτι σου, στον καναπέ σου. Εδώ πέρα που είμαστε εμείς, κάποιος που μπορεί να έχει κάνει παραγγελία από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει να μιλάω εγώ. Είναι το free shipping, που είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Από ένα όριο αγορών και πάνω, τα δωρεάν μεταφορικά. Γιατί και convenience και ευκολία στα φέρνω στην πόρτα σου και στα φέρνω χωρίς έξτρα κόστος. Σίγουρα το user-friendly website και το quick checkout μετράει πολύ, γιατί ο άλλος, άμα βαρεθεί, θα πάει σε ένα άλλο. Δεν είναι να βγει από την πόρτα και να πάει σε ένα άλλο φυσικό κατάστημα. Θα αλλάξει ένα tab και θα πάει σε ένα άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα reviews επίσης είναι πολύ σημαντικά, οι αξιολογήσεις που κάνουν άλλοι χρήστες, γιατί μπορείς να δεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός προϊόντος που δεν το έχεις αγοράσει και θέλεις να το πάρεις. Εδώ στην Ελλάδα πολύ σημαντικό ρόλο έχει η αντικαταβολή, τα return policies και οι διαγωνισμοί, που είναι πολύ μικρό μπορεί να σας φαίνεται, αλλά πολλοί κόσμοι ψωνίζει επειδή παίρνω κάτι, μπορεί να κερδίσω και κάτι ακόμα αξίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το e-commerce είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα brands και για τις επιχειρήσεις οι οποίες τα διαχειρίζονται. Και ότι εμείς όλοι που είμαστε επαγγελματίες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καλό θα είναι να δίνουμε στον οποιοδήποτε καταναλωτή μπαίνει μέσα το καλύτερο e-experience που μπορεί να πάρει. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει η Μαρία για το Part 2. Να σας πω ότι ονομάζομαι Λεβάντη Μαρία. Είμαι e-commerce campaign and content coordinator στη Unilever τον τελευταίο ένα χρόνο. Και πριν από αυτό ασχολούμαι και πάλι για 5 χρόνια περίπου με το e-commerce, αλλά στο κομμάτι του retail. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για το content και για το πόσο χρήσιμο είναι πλέον αυτό για το e-commerce. Συγγνώμη. Δεν λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας για το content, θα ήθελα να θέσω ένα γενικότερο πλαίσιο της κατάστασης αυτή τη στιγμή και το πώς έχει διαμορφωθεί. Context before content, λοιπόν. Να σας πω ότι μετά την πανδημία βλέπουμε όλοι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η συμπεριφορά των καταναλωτών. Το e-commerce είναι η ταχύτερα αυξανόμενη αγορά παγκοσμίως. Μάλιστα, συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των online καταναλωτών χρόνο με το χρόνο. Από το 2022 μέχρι το 2023 έχουμε μία αύξηση 3,1%. 80% των αγορών στην ουσία ξεκινούν με online research, ασχέτως αν θα γίνουν τελικά online ή offline. Αναφορικά με το FMCG που είναι και ο κλάδος μας, να σας πω ότι προβλέπετε ότι μέχρι το 2025 θα έρχονται αγορές κατά περίπου 50% από τα online κανάλια. Και σίγουρα κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι ότι η διείσδυση φέρνει συνεχώς καινούργια κοινά στην αγορά, όπως αυτά είναι η Generation Z, αλλά και οι Boomers. Συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα θα προχωρήσουμε και θα σας μιλήσω λίγο για την σημαντικότητα του content και πώς αλλιώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό παρά το να αναφέρω κάτι που είχε πει ο Bill Gates το 1996 αναφορικά με το content, ότι δηλαδή content is king. Γιατί το είχε πει αυτό? Γιατί θεωρούσε ότι στην ουσία όλο το χρήμα που προέρχεται από τις online αγορές έχει να κάνει με το content. Μπορεί να μου πείτε τώρα γιατί μας το λες αυτό τώρα που έχουμε 2023. Γιατί αυτό συνεχίζει να ισχύει ακόμα. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, content is still king. Επενδύοντας στο content, στο να δίνουμε μια σωστή εμπειρία στον καταναλωτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε στο κοινό μας την εμπιστοσύνη, να προσελκύσουμε νέους καταναλωτές, αλλά και σίγουρα να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες καταναλωτές μας, τους υπάρχοντες αγοραστές των προϊόντων μας. Τώρα όμως θα μου πείτε, μας μιλάς για content, αλλά στην πραγματικότητα τι είναι αυτό το content? Είναι μια περιγραφή, είναι μια φωτογραφία? Εγώ έχω συγκεντρώσει μέσα από τη δουλειά μου τι θεωρώ ότι είναι content αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι λοιπόν τα keywords, είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να ασχολούμαστε με αυτά. Είναι το να έχουμε τον τέλειο τίτλο, το να έχουμε μια σωστή και πάντα up-to-date περιγραφή, το να αναγράφουμε κάποια νομικά στοιχεία όταν αυτά υπάρχουν, όπως για παράδειγμα διατροφικά στοιχεία, προφυλάξεις για τα προϊόντα μας, αλλεργιογόνα κλπ. Είναι το να έχουμε ratings and reviews από τους πελάτες μας, το να έχουμε σχετικά προϊόντα, είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε το γιατί, και σίγουρα οποιοδήποτε content είναι σχετικό με την προϊοντική μας κατηγορία. Προχωρώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω πώς θεωρούμε ότι μέσα από τη δουλειά που κάνουμε στη Unilever ότι το content μπορεί να είναι χρήσιμο, βοηθητικό και σημαντικό για τις επιχειρήσεις μας και για τα brands μας. Να σας πω λοιπόν ότι καταλαβαίνοντας το πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης, σίγουρα μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε μια προϊοντική περιγραφή η οποία να οδηγήσει τον πελάτη στο να καταλήξει τελικά στο προϊόν μας. Το να έχουμε πάντα updated καταλόγους προϊοντικούς και assortment σχετικό με τους πελάτες μας, με το κοινό που θέλουμε να προσελκύσουμε, μπορεί να αποβεί πάρα πολύ σημαντικό για την τελική επιλογή του καταναλωτή.
σίγουρα θα πρέπει να προσέχουμε ποιο είναι το κοινό το οποίο είναι ο στόχος μας και να δίνουμε τις σχετικές πληροφορίες που θα χρειαστεί αυτό το κοινό για να καταλήξει σε εμάς. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το ότι αν αφήνουμε στον πελάτη αναπάντητα ερωτήματα όταν κοιτάζει το προϊόν μας, σίγουρα εκείνο θα συνεχίσει να σκρολάρει και τελικά μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει σε κάποιον ανταγωνιστή. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι το ότι πρέπει οπωσδήποτε το content να είναι ομοιόμορφο, αλλά λίγο προσοχή να είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν θα πάω να παρουσιάσω ένα προϊόν, για παράδειγμα, ένα σκιπ απορρυπαντικό με τον ίδιο τρόπο στο Σκλαβενίτη, στο site του Σκλαβενίτη και με τον ίδιο τρόπο στη Walt. Ναι, μεν το βασικό υλικό θα είναι ίδιο, αλλά θα πρέπει να έχω και κάποιες διαφορές στο content, στον τρόπο που θα προσελκύσω το κοινό μου δηλαδή. Τώρα θα μου πείτε, ωραία μας τα λες όλα αυτά θεωρητικά, αλλά εμείς που έχουμε ένα brand, εμείς που έχουμε ένα site, τι μπορούμε να κάνουμε στο τέλος της μέρας για να δημιουργήσουμε το λεγόμενο perfect store online, ένα τέλειο e-shop, μια τέλεια προϊοντική σελίδα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι πάντα ότι είναι up to date το υλικό που έχουμε online για το προϊόν μας. Και σίγουρα πάντα να λειτουργούμε proactively, δηλαδή να μην ξεχνάμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ή το site μας για οποιαδήποτε αλλαγή στο προϊόν, ακόμα και αν αυτή είναι μικρή. Πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργούν τα e-shop και στην ουσία να μπορούμε να χακάρουμε τον αλγόριθμο πίσω από αυτά, πράγμα που μπορεί να γίνει πολύ απλά χρησιμοποιώντας τα σωστά keywords, για παράδειγμα. Και κάτι ακόμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι κάτι που ακόμα δεν κάνουμε τόσο πολύ στην ελληνική αγορά, είναι το να θέσουμε στόχους, οι οποίοι όμως όχι απλά να είναι στόχοι, να είναι στόχοι σχετικοί με την κατηγορία μας, με το προϊόν μας, με το brand μας. Και θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, να δώσω ένα παράδειγμα. Θέλω λοιπόν εδώ να σας πω ότι αν για παράδειγμα προωθούμε ή το προϊόν μας είναι ένα προϊόν διατροφής, πατατάκια να σας πω ένα παράδειγμα, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουμε αλλεργιογόνα και πολύ καλό θα είναι για να τραβήξουμε τον καταναλωτή να βάλουμε κάποια πρόταση κατανάλωσης. Απ' την άλλη, αν το προϊόν είναι ένα προϊόν home care, όπως ας πούμε το απορρυπαντικό που είπα και προηγουμένως, θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί στο site μας ή στο site του πελάτη μας να δει γιατί να το πάρω αυτό το απορρυπαντικό. Μυρίζει ωραία, κάνει μαλακά τα ρούχα μου, οπότε εκεί σίγουρα θα τον τραβήξουμε. Κλείνοντας λοιπόν όσα σας είπα προηγουμένως για το content, αν είναι κάτι που θα ήθελα να σας μείνει και η άποψή μου, είναι ότι στην ουσία το e-commerce έχει πολλά να δώσει ακόμα. Είναι στην αρχή του, σίγουρα δημιουργεί εμπειρίες καταναλωτών. Είτε αυτοί οι καταναλωτές τελικά αποφασίσουν να κάνουν την αγορά τους online, είτε offline. Γιατί το e-commerce είναι το σημείο στο οποίο ο καταναλωτής συναντιέται με το προϊόν μας, με τη φιλοσοφία μας σαν brand, με την επιχείρησή μας. Οπότε πρέπει πάντα να φροντίζουμε να είμαστε ορατοί και να έχουμε σχετικό με τον πελάτη μας και με το προϊόν μας υλικό online στα e-shop μας και αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε μέσω του content. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.